Καλό καλοκαίρι! Και αυτή τη φορά όντως ξεκίνησε το καλοκαίρι γιατί πήγε Ιούνιος. Ρε φίλε, πόσο γρήγορα πέρασε αυτός ο Μάιος. Τέλος πάντων. Όπως κάθε μήνα είμαι εδώ πέρα για να σας πω τις καινούργιες κυκλοφορίες του μήνα μαζί με το Team Fantasma. Οπότε χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε. Έχει κυκλοφορήσει ήδη το Necromunda Hired Guns, το οποίο είναι ένα παιχνίδι στον κόσμο του Warhammer 40.000 και επειδή έχουν βγει ήδη τα reviews, ακόμα και αν είσαι πορωμένος Warhammeras, μην ασχοληθείς. Επίσης έχει κυκλοφορήσει το Sniper Ghost Warrior Contracts 2 με πολύ ανάμεικτες κριτικές. Παραμένει το παιδί του προηγούμενου τίτλου, αν και έχει διορθώσει κάποιες από τις ατέλειές του, παραμένει ένα παιχνίδι το οποίο απλά ας πούμε ότι για κάθε καλό που σου δίνει ή τουλάχιστον δύο καλά σου παίρνει ένα πίσω, οπότε ξέρεις. Αν είσαι πορωμένος με το ένα, σίγουρα θα ευχαριστηθείς το δύο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να το προτείνω γενικότερα. Μήνα κυκλοφορεί το Chivalry 2, το οποίο είναι η συνέχεια του Chivalry 1, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 9 χρόνια, το οποίο με τη σειρά του κυκλοφόρησε αφού ήταν mod σε ένα άλλο παιχνίδι. Το franchise πλέον του Chivalry έχει αποκτήσει αρκετά πιστό κοινό, οπότε σε περίπτωση που σου αρέσει το κλασικό fantasy, medieval fantasy, με σπαθιά, πανοπλίες και όλα αυτά τα καλά πράγματα, ρίξτε μια ματιά. 9 του μήνα κυκλοφορεί για Windows το No More Heroes και το No More Heroes 2 Desperate Struggle. Είναι από τα παιχνίδια σταθμός το 1 ειδικά στην καριέρα του Suda 51, που αν δεν το ξέρετε είναι ένας game developer ο οποίος έχει τρελό όνομα στην αγορά, γιατί απλούστατα όλα τα παιχνίδια του είναι πάρα πολύ δημιουργικά, αρκετά over the top και έστω για να έχουν πάρα πολύ humor, άμα καθίσεις να καλοσκεφτείς μερικά πράγματα για το παιχνίδι, καταλαβαίνεις τα dark undertones που υπάρχουν εκεί πέρα πίσω. Στις 10 του μήνα κυκλοφορεί το Ninja Gaiden Master Collection, σε περίπτωση που θα ήθελες να παίξεις όλα τα δύσκολα παιχνίδια τα οποία θα φανταζόσουν ότι τώρα που είσαι μεγαλύτερος μπορείς να τα καταφέρεις και ότι τα παλιά παιχνίδια δεν είναι τόσο δύσκολα όσο αρχικά νόμιζες. Παίξε λίγο Ninja Gaiden και τα ξαναλέμε. 11 Ιουνίου κυκλοφορεί το παιχνίδι που περιμένανε όλοι στο PlayStation 5. Είναι το Ratchet & Clank Rift Apart. Είναι ένα dedicated παιχνίδι για το PlayStation 5, οπότε επιτέλους θα δούμε τι δόντια έχει το PlayStation 5 και τι φέρνει αυτή η καινούργια τεχνολογία στη ζωή μας. 15 του μήνα κυκλοφορεί το The Elder Scrolls Online για PS5 και Xbox Series X. Και επίσης αυτό το μήνα οι fans αυτού του MMORPG θα πάρουν και ένα καινούργιο expansion, οπότε γενικότερα είναι καλή στιγμή να μπει σε αυτό το παιχνίδι σε περίπτωση που θα ήθελε. Και συνεχίζοντας για MMORPG, έχει κυκλοφορήσει το Burning Crusade για το WoW Classic, το οποίο είναι το Burning Crusade που έχουμε δει τότε όταν πρωτοβγήκε, μερικά χρόνια μετά. Δεν ξέρω τι άλλο να πω γι' αυτό, οπότε ας συνεχίσουμε. Το dedicated παιχνίδι για αυτό το μήνα για το Nintendo Switch είναι το Mario Golf Super Rush, το οποίο είναι ένα golf αλλά έχει ένα twist. Είναι πάρα πολύ χαβαλεδιάρικο, τουλάχιστον φαίνεται χαβαλεδιάρικο σε περίπτωση που έχει παρέα και θε να παίξει ένα party game. Και τέλος 25 του μήνα κυκλοφορεί το Scarlet Nexus, το οποίο είναι ένα JRPG. Σε περίπτωση που σου άρεσαν ή σου αρέσουν τέλος πάντων τα κλασικά Ιαπωνέζικα RPG, πιστεύω ότι θα καλύψει αυτό το κενό το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να έχει καλύψει το Final Fantasy 7, το remake του, το οποίο εντωμεταξύ κυκλοφορεί στις 10 του μήνα, το Final Fantasy 7 Remake Intergrade, το οποίο συνεχίζει να παραμένει ένα κομμάτι του αρχικού Final Fantasy 7 και δεν είναι το ολοκληρωμένο παιχνίδι όπως το παίξαμε τότε τις παλιές ημέρες. Από ό,τι φαίνεται, με βάση τους τελευταίους μήνες, κάθε μήνα το Team Fantasma μεγαλώνει. Οπότε πριν σας κάνω τις συστάσεις, ας πάμε λίγο να δούμε τα αγωνιστικά νέα για το League of Legends αλλά και για το Hearthstone. Ο επόμενος προορισμός της διοργάνωσης του Hearthstone Masters πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα 18-20 Ιουνίου. Θα αναμετρηθούν 350 παίχτες παγκοσμίως και έχουν προκριθεί 3 από τους παίχτες του Team Fantasma. Κλασικά, Θάνας, Πέιν και Θολωμένος ρίχνονται στη μάχη για να διεκδικήσουν ένα μερίδιο από τα 250.000 δολάρια σε χρηματικά έπαθλα που διαμοιράζονται. Περνώντας στο League of Legends, ξεκίνησε το Summer Split 2021 της διοργάνωσης του Greek Legends για το παιχνίδι League of Legends προφανώς. Για αυτή την αγωνιστική περίοδο έχουν επιλεχτεί ταλαντούχα άτομα από τη χώρα μας να αντιπροσωπεύσουν την ομάδα με απότερο στόχο φυσικά μία από τις κορυφαίες θέσεις της διοργάνωσης. Μπάκο, Devil, Pepe, Kaba και Sanity ήδη έχουν πραγματοποιήσει πολύ θετικές εμφανίσεις και σίγουρα θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους για βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τέλος, θέλω να καλωσορίσετε το Θέμη Infodose Leka, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια καινούργια θεματική εκπομπή στο κανάλι της Team Fantasma στο YouTube. Η σειρά αυτή ονομάζεται League of Reddit, στην οποία θα περιγράφει και θα σχολιάζει τις πιο δημοφιλείς αναρτήσεις στα διάφορα subreddit που αφορούν το παιχνίδι του League of Legends. Πέρα από την καινούργια του εκπομπή, μπορείς να τον βρεις και στο κανάλι του στην πλατφόρμα του Twitch. Οπότε αυτά από εμάς για σήμερα. Τσεκάρε τα βίντεο τα οποία θα εμφανιστούν στην οθόνη σου, όπως επίσης μπορείς να ακολουθήσεις το Team Fantasma σε όλα τα social media γιατί έχουν απ' όλα, σχεδόν, προσπαθώντας πίσω να κάνουν TikTok. Καταλαβαίνω την ειρωνία της φάσης, αλλά παρόλα αυτά, γράψτε από κάτω στα σχολεία καθαρά για το troll, please, κάντε TikTok. Αυτά. Θα τα μετά την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, Mike.